Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα δούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λύσουμε μία εξίσωση. Για μεγαλύτερη ευκολία θα χωρίσουμε την ενότητα σε διάφορες περιπτώσεις. Αρχικά, στην περίπτωση πρώτη, έχουμε την μορφή χ συν α ίσον β. Όταν λοιπόν θα έχουμε μία εξίσωση τέτοιας μορφής, τότε η λύση της θα δίνεται από τη σχέση χ ίσον β μείον α. Για παράδειγμα, η λύση της εξίσωσης χ συν 7 ίσον 10 είναι η χ ίσον 10 μείον 7, δηλαδή ο αριθμός 3. Αντίστοιχα, η λύση του χ συν 1 δεύτερο ίσον 3 θα είναι η χ ίσον 3 μείον 1 δεύτερο. Περίπτωση δεύτερη. Όταν έχουμε μία εξίσωση της μορφής χ μείον α ίσον β, η λύση της δίνεται από τη σχέση χ ίσον β συν α. Για παράδειγμα, η λύση της χ μείον 4 ίσον 6 είναι η χ ίσον 6 συν 4, δηλαδή ο αριθμός 10. Περίπτωση τρίτη. Όταν έχουμε μία εξίσωση της μορφής α μείον χ ίσον β, τότε η λύση της δίνεται από τη σχέση χ ίσον α μείον β. Για παράδειγμα, η λύση της εξίσωσης 5 μείον χ ίσον 3 είναι η χ ίσον 5 μείον 3, δηλαδή ο αριθμός 2. Περίπτωση τέταρτη. Όταν έχουμε μία εξίσωση της μορφής α επί χ ίσον β, τότε η λύση της δίνεται από την σχέση χ ίσον β διά α. Για παράδειγμα, η εξίσωση 2 επί χ ίσον 12 έχει ως λύση της, τον αριθμό χ ίσον 12 διά 2 ίσον 6. Περίπτωση πέμπτη. Όταν έχουμε μία εξίσωση της μορφής χ διά α ίσον β, τότε η λύση της δίνεται από την σχέση χ ίσον β επί α. Για παράδειγμα, η εξίσωση χ διά 5 ίσον 4 έχει ως λύση της τον αριθμό χ ίσον 4 επί 5, δηλαδή τον αριθμό 20. Τελευταία περίπτωση, όταν έχουμε μία εξίσωση της μορφής α διά χ ίσον β, τότε η λύση της δίνεται από την σχέση χ ίσον α διά β. Για παράδειγμα, η εξίσωση 5 διά χ ίσον 1 έχει ως λύση τον αριθμό χ ίσον 5 διά 1 που μας κάνει 5. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.